Όταν εντιμότατοι άρχοντες και αδελφοί μου αγαπητοί, μας εζητήθη από τον Αγιότατο και Μακαριότατο Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσιών, κύριο Κύριλο, να μεταφέρουμε το Σταυρό του Αγίου Ανδρέου από την Πάτρα εις τη Ρωσία. Όντως προβληματιστήκαμε πολύ, όπως έχω πει και άλλη φορά. Πώς ήταν το δυνατό ο Σταυρός του Αγίου Ανδρέου που δεν είχε μετακινηθεί ποτέ, που ήταν τοποθετημένο σε μία μόνιμη θέση, να μεταφερθεί με τόση ευκολία? Αλλά βλέπετε, όταν ο Θεός θέλει κάτι, όλα τα εμπόδια διασκεδάζονται, όλα τα εμπόδια φεύγουν από μπροστά μας και έτσι το θαύμα γίνεται. Και ομιλώ περί θαύματος, διότι αν εσείς παρακολουθούσατε από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και ενημέρωσης ή από το ίντερνετ ή από άλλα οποιαδήποτε μέσα το τι γινόταν στη Ρωσία, εμείς που ζούσαμε εκεί δεν πιστεύαμε στα μάτια μας και δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι η αχανής χώρα της Ρωσίας και οι χώρες της Ουκρανίας και Λευκορωσίας θα είχαν ένα πνευματικό συναγερμό, θα σήμαινε σε αυτές τις χώρες ένας πνευματικός συναγερμός με την έλευση εκεί του Σταυρού του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου. Ήταν όντως θέλημα του Θεού και του Αγίου Ανδρέου επιθυμία, όπως φαίνεται, να προσκυνήσουν τα εκατομμύρια των Ρώσων το Σταυρό του Αγίου μας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έγινε σε κάθε πόλη που βρεθήκαμε. Πρώτα στην Αγία Πετρούπολη, όπου μας υπεδέχθη ο Πατριάρχης της Μόσχας, ο Μητροπολίτης της Αγίας Πετρουπόλεως, πληθείς αρχιερέων και ιερέων, αλλά και πληθείς λαού χιλιάδες κόσμου. Και στις άλλες πόλεις που πήγαμε, στην Οντισόβα που είναι και ο Δήμαρχος της πόλεως εδώ ήρθε μαζί μας, στο Δμήτροφ, σε μια άλλη πόλη που φέρει το όνομα του Αγίου Δημητρίου, όπου οι άνθρωποι όταν φεύγαμε ήταν χιλιάδες μπροστά από το Σταυρό και έκλαιγαν και έλεγαν «Μην παίρνετε το Σταυρό, θέλουμε να προσκυνήσουμε». Και αναγκαστήκαμε να βγάλουμε το Σταυρό έξω από την Εκκλησία και περνούσαν ομαδικώς και έπεφταν κάτω στη γη, προσκυνώντας από μακριά το Σταυρό του Αγίου Ανδρέου. Αλλά και στη Μόσχα το τι έγινε είναι απερίγραπτο. Δεν μπορώ με λόγια να σας περιγράψω αυτή τη στιγμή την έκφραση της ευλαβίας του μοσχοβίτικου λαού που έσπευσε κατά χιλιάδες μαζί με τον Πατριάρχη, μαζί με την ιεραρχία της Ρωσικής Εκκλησίας, μαζί με τους άρχοντες για να προσκυνήσουν το Σταυρό του Πολιούχου των Πατρών. Και όταν πήγαμε εις το Κίεβο, στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, στην περίφημη λαύρα των σπηλαίων του Κιέβου, όπου ασκήτευσαν Άγιοι άνθρωποι κάτω από τη γη και που ποτέ δεν βγήκαν από τότε που μπήκαν εκεί στα ασκητήρια μέχρι που έκλεισαν τα μάτια τους και που τα λείψανά τους βρίσκονται άφθαρτα μέσα σε αυτά τα σπήλαια, όπου λειτουργήσαμε σε μια μεγάλη αυλή των σπηλαίων της λαύρας του Κιέβου όλοι οι αρχιερείς της Ρωσικής Εκκλησίας, αλλά και κυρίως και ιδιαιτέρως οι προκαθήμενοι των κόσμων Ορθοδόξων Εκκλησιών που είχαν φτάσει εις την Ρωσία για να εορτάσουν τα 1025 χρόνια μαζί με τους Ρώσους από την βάπτιση των Ρώσ, από απεσταλμένους του Βυζαντινού Αυτοκράτορος. Ήταν ένα μεγαλείο και σκεπτόμουνα όλοι οι Πατριάρχες, όλη η Ορθοδοξία μπροστά στο Σταυρό του Αγίου Ανδρέου, να λειτουργούμε μπροστά σε αυτό το Άγιο και Τίμιο Ξύλο, στο οποίο υψώθηκε ο Απόστολος ο Πρωτόκλητος του Χριστού, για του Χριστού την αγάπη και για τη σωτηρία των ανθρώπων. Και όταν ήλθε ο Πούτιν και στάθηκε μπροστά του και γονάτισε για να προσκυνήσει το Σταυρό, αλλά και οι πρόεδροι των άλλων χωρών, της Ουκρανίας, της Μολδαβίας, της Σερβίας, της Λευκορωσίας, φαντάζεστε τη συγκίνηση που νιώσαμε εμείς οι πατρινοί, όταν βλέπαμε αυτό το μεγαλείο, το ιερό μεγαλείο,
και σκεπτόμασταν τον Ιερό Υμνογράφο που λέγει εις άλλην περίπτωση δια την Παναγίαν «Προς πίπτουσι βασιλείς, συναρχαγγέλης, αγγέλης και μέλπουσι, έπεφταν μπροστά στο σταυρό οι άρχοντες του κόσμου, έπεφταν οι υψηλοί της γης, ακουμπούσαν τα χέρια τους επάνω, αν δείτε φωτογραφίες θα συγκλονιστείτε και θα συγκινηθείτε». Αλλά σκεπτόμουν και εγώ και ο Άγιος Μαντινίας, κύριος Αλέξανδρος, που ήταν μαζί μας, και οι πατέρες από εδώ την Πάτρα όλοι, σκεπτόμασταν τι θησαυρό ευλογημένο, τι μεγάλη ευλογία και δωρεά έχει δώσει ο Θεός και ο Άγιος Ανδρέας εις την πόλη μας. Μας έχει δώσει ανεκτίμητους πνευματικούς θησαυρούς και πρέπει χίλιες φορές, όχι το λεπτό, αλλά το δευτερόλεπτο και μύριες να τον ευχαριστούμε, γιατί είμαστε μια πόλη που κατέχει τάφων αποστολικών, που κατέχει την κάρα του Αγίου Ανδρέου, που κατέχει και τον σταυρό του μαρτυρίου του. Αλλά τι να πω και για την πρωτεύουσα της Λευκορωσίας από όπου φύγαμε σήμερα από το Μίνσκ, μια πόλη 2 και πλέον εκατομμυρίων κατοίκων, η οποία φιλοξένησε τις τελευταίες ημέρες έναν περίλαμπρο ναό, το Σταυρό του Αγίου Ανδρέου. Χιλιάδες ο κόσμος, χθες περάσαμε απ' έξω και είδαμε τις ουρές τις ατέλειωτες και μάλιστα ένας εκ των ιερέων είπε «Αν είχαμε ένα ελικόπτερο και στεκόμασταν από πάνω και μπορούσαμε να απαθανατήσουμε αυτές τις σκηνές, θα ήταν η μεγαλύτερη διδασκαλία στον κόσμο για την προσφορά, αλλά και το μεγαλείο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η οποία είναι η δόξα του Χριστού και το καύχημα του κόσμου». Και όταν σήμερα πήραμε το σταυρό για να φύγουμε και άρχισε να ψυχαλίζει στο Μίνσκ, ένας επίσκοπος ήρθε κοντά μου και μου είπε «Σεβασμιότατε, η πόλη μας δακρύζει γιατί φεύγετε. Δεν θέλουμε να φύγετε. Ο Σταυρός του Αγίου Ανδρέου ευλόγησε τις χώρες μας». Πραγματικά, αδελφοί μου, δεν θα με φτάσει ο χρόνος, όσο και αν διηγούμε, να σας περιγράψω το τι ζήσαμε στη Ρωσία, στην Ουκρανία και στη Λευκορωσία. Έφερναν τα παιδιά τους γέροντες γονείς στα χέρια που δεν μπορούσαν να περπατήσουν και τους ακουμπούσαν μπροστά στο σταυρό. Έφερναν άρρωστα παιδάκια που δεν μπορούσαν να μιλήσουν και τα άφηναν μπροστά στο σταυρό οι μητέρες τους. Ήρθαν άνθρωποι στα καροτσάκια που δεν μπορούσαν να περπατήσουν, αλλά κυρίως ήταν πολύ συγκινητικό το γεγονός εις την Μόσχα να περιμένουν 10 ώρες με βροχή έξω από την εκκλησία, αλλά και εις το Μίνσκ να περιμένουν χθες και προχθές με καύσωνα όπως είναι εδώ τώρα που περιμένατε εσείς στο Σταυρό, επίσης όλη την ημέρα αλλά και όλη τη νύχτα εν συνεχεία για να προσκυνήσουν το Σταυρό του Αγίου Ανδρέου. Εκείνο το οποίο έχω να σας πω είναι ότι πρέπει να δοξάζουμε το Θεό εμείς οι πατρινοί αναρρύθμιτες φορές και να καυχόμεθα με την Κυρίω, εν Κυρίω καύχηση και να αγαλώμεθα με την εν Κυρίω αγαλίαση. Επίσης, να προσκυνούμε μυριάκι στον Άγιον Απόστολον Ανδρέα, διότι είναι ο πατέρας μας, είναι εκείνος που δίνει νόημα στην ύπαρξή μας και στην πόλη μας και που χωρίς αυτόν η Πάτρα δεν ξέρω τι θα ήτο, διότι τα πάντα τα χρωστάμε εις τον Άγιον Ανδρέα. Πάτρα λέγανε και Άγιον Ανδρέα εννοούσαν. Μάλιστα, εις την Αγία Πετρούπολη πήγαμε σε ένα καφενείο ένα μεσημέρι, βγαίνοντας από την εκκλησία, λένε οι πατέρες να πιούμε έναν καφέ, μακριά κάπως από το χώρο που ήταν ο Σταυρός. Είχαμε πάει να προσκυνήσουμε σε έναν μνημιακό ναό. Εκεί που καθίσαμε ήταν ένας νεαρός, είχε στα χέρια μάλιστα, ήταν γεμάτος και τατουάζ, και μια κοπέλα δίπλα του. Μας κοιτούσαν παράξενα και λέγει ο νεαρός, στη δική τους γλώσσα και μετέφραζε ο διερμηνέας, ένα παιδί που είναι και τώρα κοντά μας.
Οι πατέρες αυτοί είναι από την Ελλάδα, είναι από την Πάτρα που μας φέρανε το Σταυρό. Άντε να περιμένεις από ένα παιδί με αυτή την εμφάνιση να ρωτάει αυτό το πράγμα. Και λέγει, πείτε τους ό,τι πάρουν και πιούν και αν θέλουν και να φάνε θα τα πληρώσω εγώ. Περπατούσαμε στο δρόμο και λέγανε, είσαστε από την Πάτρα, οι παπάδες από την Πάτρα που μας φέρατε το Σταυρό. Όλη η Ρωσία μιλούσε 22 μέρες για την Πάτρα. Δεν υπήρχε άνθρωπος μικρός και μεγάλος που να μην μιλάει για την Πάτρα. Όλα δε τα κανάλια, από τα μεγαλύτερα μέχρι τα μικρότερα, από τα κεντρικά της Μόσχας, το πρώτο κανάλι της Μόσχας μας ακολουθούσε και σήμερα μέσα στο λεωφορείο και ήθελαν να τους δώσω και τους έδωσα συνέντευξη για την Πάτρα και τον Άγιον Ανδρέα. Μετεδίδετο παγκόσμια το κάθε τι που γινόταν σε κάθε πόλη της Ρωσίας. Μια πνευματική διαφήμιση της Πάτρας. Να λοιπόν γιατί είπα προηγουμένως ότι πρέπει να ευχαριστούμε το Θεό. Θα ήθελα φτάνοντας εδώ στην πόλη μας και πάλι να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τον Αγιότατο και Μακαριότατο Πατριάρχη της Μόσχας και Πασών των Ρωσιών κύριο Κύριλο, ο οποίος μας υπεχρέωσε με την αγάπη του, όπως και τους άλλους αρχιερείς των πόλεων από όπου περάσαμε. Να ευχαριστήσω το Ίδρυμα Άγιος Ανδρέας της Μόσχας και τον πρόεδρό του κύριο Γιακούνιν και τους συνεργάτες του, τους ευλογημένους ανθρώπους και αδελφούς μας, που είναι σήμερα εδώ κοντά μας και θα είναι και μέχρι αύριο. Τους ευχαριστώ πολύ γιατί με εντολή του Πατριάρχου ανέλαβαν την μετακίνησή μας με ειδικό αεροσκάφος, αλλά και την όλη φιλοξενία του Σταυρού στη Ρωσία και στις άλλες χώρες, τη φιλοξενία τη δική μας και την επάνωδό μας και κυρίως την επάνωδο του Σταυρού πάλι με ειδική πτήση στον Άραξο από τη Ρωσία. Αν δεν ήταν το Ίδρυμα αυτό, δεν ξέρω αν εύκολα θα μπορούσαμε να επιτύχουμε αυτό το πνευματικό εγχείρημα. Να ευχαριστήσω τους Προέδρους των Ρωσικών χωρών, από τον Πρόεδρο της Ρωσίας, τον κύριο Πούτιν, μέχρι τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, τον Πρόεδρο της Λευκορωσίας και τους Δημάρχους των πόλεων και κυρίως τον κύριο Δήμαρχο της Σοντισόβα που είναι σήμερα εδώ, τον κύριο Αλέξανδρο Γεώργιεβιτς, για την πολύ του αγάπη την οποία μας παρήχε πλουσιοπαρόχος εις την ευλογημένη πόλη του. Να ευχαριστήσω τους αδελφούς και πατέρας που ήταν κοντά μας και όλους εσάς που μας συνοδεύατε με τις προσευχές σας και που μας τηλεφωνούσατε λέγοντάς μας πώς είμαστε εκεί και πώς είναι το προσκύνημα του Αγίου Ανδρέου. Να ευχαριστήσω εσάς κύριοι Δήμαρχοι γιατί και εις την αναχώρηση του Σταυρού και σήμερα ήσασταν παρόντες εις την υποδοχή όλους τους άλλους άρχοντας, τον διοικητή της 116 Πτέρυγος, τον διοικητή του ΚΕΤ, τους αστυνομικούς διευθυντάς, όλες τις υπηρεσίες οι οποίες είχαν την ανάμειξή τους ώστε να μεταφερθεί ο Σταυρός με πάσα άνεση και με όλες τις ευκολίες που μπορούμε ανθρωπίνως να πούμε από την Πάτρα εις την Ρωσία, τον κύριο Αερολιμενάρχη και όλους όσοι συνέβαλαν, αν λησμόνησα κανένα να με συγχωρήσει, όλους όσοι συνέβαλαν για να επιτύχει αυτό το πνευματικό εγχείρημα. Πιστεύω ότι η Πάτρα παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και θα παίξει και στην συνέχεια εις το παγκόσμιο γίνεσθε, αρχίζοντας κυρίως από τα πνευματικά δεδομένα, από τα ορθόδοξα δεδομένα, διότι εμείς εκείνο που έχουμε να προσφέρουμε εις τον κόσμο είναι η πνευματικότητά μας. Είναι η ορθόδοξη κληρονομιά μας, είναι η παράδοσή μας, είναι τα λείψανά μας, είναι ο Σταυρός του Αγίου Ανδρέου, είναι η Αγία Κάρα του, είναι ο τάφος του μαρτυρίου του. Μου έλεγαν, θέλουμε να έρθουμε στην Πάτρα. Δεν ξέραμε ότι είναι ο Σταυρός του Αγίου Ανδρέου στην Πάτρα. Τώρα θα κάνουμε τα πάντα. Θα μαζεύω, λέγει μια γερόντισσα, δεκάρα-δεκάρα χρήματα για να μπορέσω να έρθω στην Πάτρα. Μία δε άλλη γερόντισσα, τη ρώτησε ένας δημοσιογράφος μπροστά μου και της λέγει «Πόσες ώρες περιμένεις, πολλές ώρες, πόσες ώρες θα περίμενες για να προσκυνήσεις το Σταυρό του Αγίου Ανδρέου».
όλη μου τη ζωή, του λέει, αν ήταν εδώ ο Σταυρός και χρειαζόταν να περιμένω όλη μου τη ζωή για να προσκυνήσω, θα περίμενα να προσκυνήσω όλη μου τη ζωή μέχρι που να πεθάνω. Όταν ακούς τέτοια λόγια, είναι να μη συγκλονίζεσαι, αδελφοί μου. Είναι 15 Αύγουστος, μπήκαμε στην περίοδο της νηστείας, υψώνεται μπροστά μας ο Σταυρός του Αγίου Ανδρέου, τον οποίον υποδεχθήκαμε και εδώ κατά χιλιάδες, και σας ευχαριστώ πολύ γιατί ακούσατε τη φωνή του Επισκόπου σας και όταν φεύγαμε ήσασταν εδώ και κατακλείσατε το ναό και τα πέριξ αυτού, αλλά και σήμερα. Και εύχομαι από τα βάθη της ψυχής μου η Παναγία μας που γιορτάζει σε λίγες ημέρες μαζί με τον Άγιον Ανδρέα να σας χαριτώνει, να σας ευλογεί, να σας αγιάζει, να σας δίνει όλα τα αγαθά του Θεού από τον ουρανό και ό,τι ποθεί και αγαπάει η ψυχή σας. Το βράδυ από τις 9 μέχρι τις 12.30, μία παρατέταρτο περίπου, η Ιερά Αγρυπνία που τελούμε κάθε Παρασκευή, αντί για τον παλαιό ναό, θα τελεστεί εδώ εις τον νέο ναό, όπου θα ευρίσκεται εις το μέσον ο Σταυρός του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου. Χρόνια πολλά και ευλογημένα, καλό 15 Αύγουστο.